Θεέ μου, σε ευχαριστούμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό την Εκκλησία μας, αλλά και πολλά χρόνια, την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η χάρη αυτή του Θεού και πότε θα γίνει. Θα διαβάσουμε καταρχάς από τη σελίδα 1049, είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Θεσσαλονικής. Β' κεφάλαιο, Β' Θεσσαλονικής, του Αποστόλου Παύλου, 1049 σελίδα, πρώτο εδάφιο. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, που είναι η Δευτέρα Παρουσία, και της σε Αυτόν επισυνάξεως ημών, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Να μη σαλευτείτε ταχαίως από το φρονήματό σας, μήτε να θορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφουμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού, δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία. Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγα και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί, και το κείμενο λέει το κατέχον γνωρίζετε, αυτόν που έχει την εξουσία να εμποδίσει. Γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν, τον Αντίχριστο, ώστε να αποκαλυφθεί εις τον εαυτού καιρόν. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μέχρι πότε, μόνο έως να μετατεθεί, λέει το κείμενο εκ μέσου, ο κατέχον τώρα. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνεμος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστε θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες ή μη πιστεύσαντε στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντε στην αδικία. Είναι ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού που περιγράφει με λεπτομέρεια, με πολλές λεπτομέρειες, τη λογική της αρπαγής, λέγοντας ότι υπάρχουν δύο μέρες. Η πρώτη μέρα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επίσης η επόμενη μέρα είναι η επισυναγωγή ημών εις Αυτόν. Και επισυναγωγή σημαίνει η συγκέντρωση σε ένα τόπο για ένα σκοπό που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Και εξηγεί. Μη σαλευθείτε λοιπόν ταχαίως από το φρονήματό σας, μη δεν αθολυθείστε, μήτε δια πνεύματος τάχα, μήτε δια λόγου Θεού τάχα, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η Δευτέρα Παρουσία, η μέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσεις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει πρώτον η αποστασία η πλήρης. Και πότε τρεις φορές έχει έρθει η απόλυτη αποστασία στην ανθρωπότητα? Πρώτον, όταν ο Νόε κήρυτε για 100 χρόνια λέγοντας ότι θα κάνει κατακλυσμό και θα πνιγούν όλοι εκτός από αυτούς που θα εισέλθουν στην Κιβωτό που τώρα οικοδομώ εγώ, και δεν πίστεψε κανείς, ήρθε, όπως λέει μάλιστα και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εν τες ημέρες εκείνες πρώτου κατακλυσμού οι άνθρωποι σαν τρώγοντες, πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Νόης ήλθε στον Κιβωτόν.
Και δεν εγνώρισαν οι άλλοι έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Όλοι όσοι έμειναν κάτω ήσαν σε απόλυτη αποστασία. Και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, στα οποία πήγε ο Ιησούς Χριστός και κήρυξε, ανεστημένος, ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος, αφού απέθανε πάνω στο Σταυρό του Κολγοθά για τις αμαρτίες μας. Απόλυτη αποστασία δηλαδή, ούτε ένας πιστός. Όλοι πνίγηκαν, εκτός από τον Νόε, εκτός από 8 πρόσωπα, τον Νόε, τη γυναίκα του, τους 3 γιους του και τις 3 κόρες του. Η δεύτερη απόλυτη αποστασία ήταν τον καιρό του Λότ στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Όταν η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες και δεν άντεξε άλλο ο Κύριος και έπρεπε να φέρει καταστροφή, γιατί εκείνο το οποίο δεν αντέχει η μακροθυμία του Θεού είναι η ομοφιλοφιλία. Όταν επέλθει όπως τώρα στην εποχή μας αύξηση της ομοφιλοφιλίας, τότε έρχεται αυτόματα η κρίση του Θεού. Έτσι λοιπόν, εκεί ανάμεσα σε αυτούς, ο δίκαιος Λότ εβασάνιζε την ψυχή του με αυτά που άκουγε και με αυτά που έβλεπε, και ο Θεός τον σπλαχνίστηκε χάριν του Αβραάμ. Τι ωραία που το λέει, γιατί εμάς μας σπλαχνίζεται το Θεός χάριν του Ιησού Χριστού. Χάριν του Αβραάμ σπλαχνίστηκε και απέστειλε αγγέλους και με το ζόρι τους έδιωξαν και τους έβγαλαν από τα Σόδωμα και στα Γόμορα, και έβρεξε πυρ και θείον, και μέχρι τώρα σε αυτή την περιοχή είναι ένα τρομακτικά άγωνος τόπος. Τρομακτικά άγωνος τόπος. Και εκεί επίσης δεν υπήρχε ούτε ένας δίκαιος. Απόλυτη αποστασία. Και η τρίτη απόλυτη αποστασία θα είναι αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού θα φύγουν με την αρπαγή της Εκκλησίας και κάτω θα μείνουν οι απολυμμένοι, καθώς ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί μεταξύ των απολυμμένων. Απόλυτη αποστασία. Όμως εδώ υπάρχει τώρα κάτι που είναι πολύ σημαντικό, και εάν κάποιος δεν διαβάσει το κείμενο δεν μπορεί να το καταλάβει και δεν υπάρχει ερμηνεία σε αυτό. Και ποιο είναι αυτό? Το κατέχον και ο κατέχον που πραγματικά εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί, και θα αποκαλυφθεί μόνο όταν μετατεθεί, όπως λέει, εκ μέσου ο κατέχον και το κατέχον τώρα. Και ο Βάμβας μάλιστα το εξηγεί, ο κολίον. Δεν είναι λανθασμένη η εξήγηση, καθώς ο κατέχον σημαίνει ο έχουν την απόλυτη εξουσία και το κατέχον έχουν την απόλυτη εξουσία. Ο κατέχον λοιπόν είναι ένας. Η σε μέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και το κατέχον είναι αυτό το οποίο λέει στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα το Άγιο μες στην Εκκλησία. Μες στην Εκκλησία ο Κύριος είναι το Πνεύμα το Άγιο, και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου εκεί υπάρχει ελευθερία. Η δύναμη και η κυριαρχία του Θεού μέσα στην Εκκλησία είναι το ένα Πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιον, το κατέχον. Μόνο λοιπόν ο κατέχον που έχουν την απόλυτη εξουσία και το κατέχον, το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μόνο η Εκκλησία είναι αυτή που εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί. Δεν υπάρχει άλλος. Ότι κανείς δεν ξέρει να εξηγήσει ποιος είναι ο κολίον και ποιος είναι το κολίον. Κανείς δεν ξέρει. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν γράμματα και εν πάση περιπτώσει δεν ψάχνουν να βρούνε μέσα από το αρχαίο κείμενο και από την εγκύκλο, και από το λεξικό τι σημαίνει κατέχον και κατέχον. Ο κατέχον και το κατέχον. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό
αγαπημένα μου αδέλφια, να ξέρουμε ότι όσο υπάρχει η Εκκλησία επί της γης, όπου η κεφαλή της είναι ο έχων την απόλυτη εξουσία και στον ουρανό και στη γη, σε με δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, και εφόσον υπάρχει και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, και επειδή η Εκκλησία είναι ένδοξος, γιατί ένδοξη Εκκλησία θα παραλάβει, όχι ταλαιπωρημένη Εκκλησία, γιατί υπάρχουν τρεις διδασκαλίες, οι οποίες είναι ψευδοδιδασκαλίες, για να μην πω και αιρέσεις απολίας. Η πρώτη ψευδοδιδασκαλία είναι ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει ταυτόχρονα με τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. Φοβερό. Μία μέρα, τρεις μέρες. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει μία μέρα παρακυρίου είναι 1000 χρόνια. Και αρχίζει με την εξέφνης ερχομένη αρπαγή της Εκκλησίας και τελειώνει με την τελική κρίση. Και ενδιάμεσα υπάρχει η Δευτέρα Παρουσία. Η δεύτερη ψευδοδιδασκαλία είναι αυτή που έχει μπερδέψει την τελευταία, την εσχάτη σάλπιγγα του Θεού που λέει, και θα το διαβάσουμε πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, την πρώτη βέβαια, αλλά θα το διαβάσουμε μετά, με την τελευταία σάλπιγγα της Αποκάλυψης των Αγγέλων. 7 άγγελοι θα σαλπίσουν και θα έρθουν 7 κρίσεις και η τελευταία σάλπιγγα θα σαλπίσει, και θέλω να το δούμε και από μέσα αυτό, θα σαλπίσει στα 3,5 χρόνια, και αν θέλετε να πάμε στη σελίδα 1093 να το δούμε μαζί. 1093. Και διαβάζω από το κεφάλαιο ΙΑ και 15 εδάφιο, και τι είναι αυτό που μπερδεύει, πλανάει και δεν το ψάχνουμε κιόλας. Και ο 7ος άγγελος σε σάλπισε, είναι η φοβερή 7η σάλπικα που τελειώνουν τα 3,5 πρώτα χρόνια του Αντίχριστου και μπαίνουμε πια στην δεύτερη, στα τελευταία 3,5 χρόνια που αποκαλύπτεται πλήρως η οργή του Θεού. Πλήρως η οργή του Θεού. Και λέει, και ο 7ος άγγελος σε σάλπισε, και έγινε φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε, ευασιλείε του κόσμου, εδώ πλανώνται, έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων. Και 24 πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον και προσεκίνησαν τον Θεόν λέγοντες, ευχαριστούμε Συ Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, διότι έλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευσας, και τα έθνη οργίστησαν και ήλθε η οργή σου, και ο καιρός των νεκρών διανακριθώσει και να δώσει μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και τους Αγίους και τους φοβουμένους το όνομά σου και τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διευθύρεις τους διευθύροντας την γη. Και ηνύχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό και φάνηκε η βωτός της Διαθήκης αυτού εν το ουρανό και έγιναν αστραπέ και βροντέ και σεισμός μεγάλος και χάλαζα μεγάλη. Αυτά τα εδάφια είναι που μπερδεύουν την εσχάτη σάλπιγγα του Θεού με την εσχάτη σάλπιγγα των αγγέλων, λέγοντας ότι εδώ γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, αμέσως μετά αποκαλύπτεται ο λαός Ισραήλ και αρχίζει ο διωγμός ο μεγάλος στο λαό Ισραήλ, και στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο πλέον αποκαλύπτεται πλήρως ο Αντίχριστος, γιατί στο προηγούμενο Ιώτα Βήτα κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο μας αποκαλύπτεται, και αυτό είναι ακόμη πιο πολύ που μπερδεύει τους πλανόμενους, και έγινε πόλεμος εν το ουρανό και ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν στον ουρανό κατά του δράκοντος που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού εναντίον του Μιχαήλ, και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ βρέθη πλέον τόπος αυτόν εν το ουρανό, και ρίφθη ο δράκον ο μεγάλος, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς ο πλανών, την οικουμένην όλην ερίφθη στην γη, και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετ' αυτού.
και ήκουσα, εδώ είναι το σημείο της πλάνης, και ήκουσα φωνή μεγάλη εν το ουρανό, όχι στη γη, γιατί η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει στη γη, από τη γη εδώ θα γίνει. Αυτό που άκουσαν ήταν στον ουρανό, γιατί ο ουρανός ελευθερώθηκε από την παρουσία του διαβόλου και του ενός τρίτου των αγγέλων που επλάνησε. Και ήκουσα φαινάν μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού. Γιατί? Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών και κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών μέρα και νύχτα, και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια τον λόγο της μαρτυρίας αυτών, διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Γιατί εθανατώνοντο όσοι δεν προσκυνούσαν τον Αντίχριστο, την εικόνα του, και δεν έβαζε ο διάβολος στο δεξί χέρι και στο μέτωπο το χάραγμα για να μπορούν να είναι ελεύθεροι να ζούνε, να αγοράζουν και να πουλάνε. Και από εκεί και πέρα άρχισε ο μεγάλος διωγμός και η οργή του Θεού των τελευταίων 3,5 ετών. Και η τρίτη πλάνη, μεγάλη επίσης, που υπάρχει και μάλιστα στους διαμαρτυρόμενους που όχι μόνο, βασικά αυτές οι πλάνες υπάρχουν, η τρίτη για μία μέρα είναι στους καθολικούς εν γέννη και στους ορθόδοξους, στα 3,5 χρόνια είναι και στους διαμαρτυρόμενους, και υπάρχει και η τρίτη πλάνη όπου λέγει, αν πάμε στη σελίδα 1090, κεφάλαιο σίγμα τάφα από την Αποκάλυψη 12 εδάφιο, και είδον ότι ίνιξε τη σφραγίδα τη νύχτα, την έκτην, και ειδού έγινε σεισμός μέγας, ο ήλιος έγινε μέλας, ο σάκος τρίχινος, και η σελήνη έγινε ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις τη γην, καθώς η σική ρίπτη τα άωρα σήκ αυτή σιουμένη υπό μεγάλου ανέμου, και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτού, και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και τα σπέτρα των ωραίων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας, πέσατε φημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί. Και η τρίτη πλάνη είναι ότι στην έκτη σφραγίδα αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος. Φοβερή πλάνη. Ο Αντίχριστος αποκαλύπτεται αμέσως αφού μετατεθεί, εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων και το κατέχων. Τότε αποκαλύπτεται αμέσως ο Αντίχριστος. Γιατί το λέει ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί? Γιατί αμέσως μετά μπαίνουμε στην εβδόμη σφραγίδα που αποκαλύπτονται οι 7 σάλπιγγες, όπως είπαμε προηγούμενα, οι οποίες προηγούνται και μάλιστα από τις 7 πληγές που είναι στα 3,5 χρόνια, που είναι η μεγάλη κρίση, η φοβερή κρίση. Έτσι λοιπόν επανέρχομαι στο 6ο εδάφιο και τώρα γνωρίζετε το κατέχον, ώστε να αποκαλυφθεί τον έχοντα την απόλυτη εξουσία που εμποδίζει να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρού ο Αντίχριστος, διότι μυστηριωδώς ο Αντίχριστος ενεργεί μεταξύ των ανθρώπων τώρα, μυστηριωδώς, χωρίς να αποκαλύπτεται, και θα συνεχίζει μυστηριωδώς μέχρι να μετατεθεί εκ μέσου ο κατέχων τώρα. Και τότε μόλις εκβληθεί, μετατεθεί το κατέχων που είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος της Εκκλησίας, και ο κατέχων που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός, τότε θα αποκαλυφθεί άμεσα ο Αντίχριστος, τον οποίο ο Κύριος θα πολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει τον Αντίχριστο με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, τη Δευτέρα Παρουσία, που θα ρίξει στη γέννα του πυρός τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη. Θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της Δευτέρας Παρουσίας του, ο οποίος Αντίχριστος θα έλθει κατ' ενέργεια του σατανά. Δηλαδή δεν τον φέρει ο Χριστός. Ο Χριστός θα πάρει την εκκλησία του, θα μείνουν κάτω οι απολυμμένοι και ο διάβολος θα φέρει και θα αποκαλύψει με την ενέργειά του τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη
εν συνεχεία. Το ξαναδιαβάζω 9. Ο οποίος θα έρθει κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και συνείμιση και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας, πώς, πότε, μεταξύ των απολυμένων, αυτών που έμειναν στην πλήρη αποστασία μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, μεταξύ των απολυμένων, γιατί δεν εδέχθηκαν την αγάπη της αληθείας. Και ποια είναι η αλήθεια? Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τι εκφράζει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Την αγάπη του Θεού Πατρός, γιατί με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σώζονται όλοι οι άνθρωποι, διότι δια το Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται πάσα η δικαιοσύνη του Θεού. Και ξαναδιαβάζω, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας, δεν δέχθηκαν δηλαδή την αγάπη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού για να σωθούν. Ποιοι σώζονται? Αυτοί που δέχονται την αγάπη του Χριστού όπως εκφράζεται από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει όλους τους πιστεύοντας. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σώζει πάντα τους πιστεύοντας. Και δια τούτο, δηλαδή διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει, δια τούτο ο Θεός μετά τον Αντίχριστο που θα εκβληθεί μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσουν εις το ψεύδος. Και ποιο είναι το ψεύδος? Ότι ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Και οι άνθρωποι αυτοί θα πλανηθούν από το Θεό και θα πιστέψουν στο ψεύδος, δια να κατακριθούν όλοι ή μη πιστεύσατε στην αλήθεια, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά ευαρεστήθησαν στην αδικία. Έτσι λοιπόν περιγράφει πραγματικά με εκπληκτικό τρόπο σε αυτό το κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος όλα όσα θα συμβούν κατά την περίοδο της αρπαγής της Εκκλησίας και της εφταετίας του Αντίχριστου. Όμως τώρα θα δούμε πώς περιγράφει την αρπαγή της Εκκλησίας πάλι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, και θα διαβάσω από το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 13. «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των πεθαμένων, δια να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί μη έχονται σε ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε, και εμείς πιστεύουμε, ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, και το πιστεύουμε αυτό με τα πάσης βεβαιότητος, κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός τους πεθαμένους διά και εν Χριστώ Ιησού θα φέρει μετ' αυτού». Και εξηγεί το πώς θα φέρει μετ' αυτού. «Διότι τούτο σας λέγομεν διά του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς», και προσέξτε τι λέει, αδερφοί αγαπητοί, κάτι που είναι πολύ σοβαρό, «εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν», και μέσα σε αυτό βάζει και τον εαυτό του, επειδή δεν ξέρουμε πότε, ούτε την ημέρα ούτε την ώρα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Διότι, ακούτε τι ωραίος που είναι ο Λόγος του Θεού, συγκλονιστικός. «Διότι τούτο σας λέγουμε δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες», ποιοι, «όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου», την αρπαγή της Εκκλησίας, «δεν θα προλάβουμε να πεθάνουμε». Γιατί? Επειδή αυτός ο Ιησούς Χριστός θα κατεβεί από τον ουρανό με εντολή Θεού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου που θα λέει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού», και με σάλπικα Θεού, αυτό που μπερδεύουνε, την εσχάτη σάλπικα, όπως θα δούμε στην επιστολή προς Κορινθίους πάλι του Αποστόλου Παύλου, και με σάλπικα Θεού. Και ξέρετε κάτι? Ότι ακούστηκε, γιατί μιλάει για την εσχάτη σάλπιγγα, θα το δούμε, και στην έξοδο ακούστηκε η σάλπιγγα του Θεού, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. «Και με σάλπιγγα Θεού», και το κείμενο λέει «και οι νεκροί», όχι αποθανόντες, το ίδιο είναι, «και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον», και επίσης το κείμενο λέει «και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε πάλι», βάζοντας και τον εαυτό του μέσα. Μα αυτό είναι συγκλονιστικό.
Μα δεν ξέρεις, Απόστολε Παύλο, ότι αυτό θα γίνει μετά από χιλιάδες χρόνια? Αδελφοί αγαπητοί, όλοι από την αρχή η πρώτη Αποστολική Εκκλησία περίμενε την αρπαγή. Ήξεραν, αλλά περίμενε την αρπαγή. Και θα το δούμε. Οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλουμε να αρπαχθεί, οι νεκροί θα αναστηθούν, εμείς θα αρπαχθούμε μαζί εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένουμε το κέλευσμα του Θεού, που δεν ξέρω αν θα τα ακούσουμε εμείς ή θα τα ακούσουμε, αλλά είναι εντολή του Θεού προς τον Χριστό. Τους χρόνους και τους καιρούς ο Θεός τους έχει στα χέρια Του. Κανένας, ούτε ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δεν γνωρίζει τους καιρούς. Ο Θεός βέβαια γνωρίζει. Κανένας λοιπόν δεν γνωρίζει. Οι αποθανόντες σε Χριστό θα αναστηθούν, οι νέκροι ο Χριστό θα αναστηθούν πρώτον και έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θα αρπαχθόμεν, οι ζώντες εν Χριστώ θα αρπαχθόμεν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αλλά πάρα πολύ ωραία το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο ΙΕ κεφάλαιο που θέλω να το διαβάσουμε, είναι σελίδα 1019. Πολύ σημαντική περιγραφή της αρπαγής της Εκκλησίας, θα τολμούσα να πω μοναδική. Σελίδα 1019, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ΙΕ κεφάλαιο. 50 εδάφιο. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα, δηλαδή αυτό το σώμα, γιατί σε λίγο το σώμα μας, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, θα γίνει σάρκα και οστά, όμοιο με το σώμα το ανεστημένο του Χριστού, που δεν έχει όρια ούτε κίνησης, αλλά δεν έχει και κανένα όριο να πηγαίνει και να έρχεται. Ξαναδιαβάζω. Ότι σάρξ και αίμα, Βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Και συνεχίζει. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Όλοι δεν θα πεθάνουμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, και εδώ είναι το σημείο που μπερδεύονται οι πλανόμενοι, δεν εννοεί σάλπιγγα παρά μόνο του Θεού. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό, θέλω να πάμε στην Έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο Ιωταθήτα, είναι η πρώτη σάλπιγγα που ακούστηκε και είναι στη σελίδα 72. Θα διαβάσω από την 71 σελίδα, κάτω-κάτω δεξιά, το 12 εδάφιο. «Και θέλεις βάλει στον λαόν όρια κυκλώθεν», λέει ο Μωυσής, «προσέχετε σε αυτούς μη αναβείτε, εις το όρος και εγγύστε εις τα άκρα αυτού, ως της εγγύηση το όρος θέλει εξάπαντος θανατωθεί και δεν θέλει εγγύσει εις αυτόν χείρ, διότι με λίθους θέλει λιθοβοληθεί και με βέλη θέλει καταξοδοξευθεί. Είτε ζώων είτε άνθρωπος δεν θέλει ζήσει». Ακούτε. «Όταν η σάλπιξ εισή η χύση, τότε θέλουσε να βγει στο όρος». Και εξηγεί. «Και κατέβει ο Μωυσής από το όρος προς τον λαόν και γίασε τον λαόν και έπλυνον τα ημάτια αυτών και είπε προς τον λαόν: «Γίνεστε έμπτυμοι για την μέρα την τρίτη, μην πλησιάσετε στη γυναίκα». Και εν τη μέρα τη τρίτη το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη πυκνή ή το επί του όρους και φωνή σάλπικος Θεού δυνατή σφόδρα και έτρεμε πάσο λαός εν το στρατοπέδο. Και τότε εξήγαγε ο Μωυσής το λαόν εκ του στρατοπέδου η συνάντηση του Θεού και στάθησαν υπό το όρος, το δε όρος Σινάη το όλο καπνός. Διότι κατέβει ο Κύριος εμπειρή επ' αυτό, ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου και όλον το όρος εσφύγε το σφόδρα. Και ακούτε. Και ότε η φωνή της σάλπιγγος
του Θεού προέβαινε αυξανόμενη σφόδρα, ο Μωυσής ελάλη και ο Θεός απεκρίνετο προς αυτόν μεταφωνείς. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη σάλπιγγα του Θεού. Και ξαναδιαβάζω. 51 εδάφιο, 1019 σελίδα. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντως μεν, δεν θέλω μεν πεθάνει, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Σε μια στιγμή. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσάς χάτη σάλπιγγη του Θεού. Γιατί υπήρχε η πρώτα, αυτή είναι η τελευταία. Διότι θέλει σαλπίσει ο Θεός και οι νεκροί θα αναστηθεί αφθαρτοί, αυτό που διαβάσαμε και προηγούμενα στη Θεσσαλονική, και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Γιατί? Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Και πότε είναι γεγραμμένος ο λόγος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη? Όταν στην Ισαΐα τον προφήτη λέγει ότι το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, και μάλιστα λέγει θα γίνει εμφανές και θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, και εκεί θα σειραίουν όλα τα έθνη και πολλοί λαοί και θα λένε έλθετε ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου στον οίκον του Θεού, του Ιακώβ, για να διδάξει ημάς τα σωδούς αυτού και θα περιπατήσουμε εν της τρίβης αυτού. Και αν πάμε στο ΚΕ κεφάλαιο του Ισαΐα, όταν περιγράφει το όρος αυτό το μέγα, το υψηλόν του Κυρίου, είναι σελίδα 638 στο κεφάλαιο ΚΕ6, διαβάζω. Και επί του όρους τούτου, που θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, ο Κύριος των δυνάμεων θα κάνει εις πάντας του λαούς που θα έρχονται, όλα τα έθνη θα έρχονται και πολλοί λαοί, εις πάντας του λαούς ευοχίαν, από παχαίων ευοχίαν από ίνων εν τη τριγή αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, δηλαδή πλούσιο συμπόσιο, με εξαιρετικά εδέσματα και κλεκτά κρισιά. Το σημαντικό όμως, 7 εδάφιο. Και εν το όρι τούτο θέλει εξαφανίσει, καταργήσει λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα, το πρόσωπον του διαβόλου, του περικαλύπτοντος με το κάλυμα της απιστίας όλους τους λαούς. Ενώ όλη η γη θα είναι και καλυμμένη από το διάβολο με το κάλυμα της απιστίας, πάνω στο όρος του Κυρίου πριν την αρπαγή της Εκκλησίας θα εξαφανίσει το διάβολο και θα, που έχει το κάλυμα το περικαλύπτον πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον πάντα τα έθνη. 8 εδάφιο. Και τότε θέλει καταπεί τον θάνατον ενίκη και ο Κύριος θα σπογγίσει τα δάκρυα πάντων των προσώπων και θα εξαφανίσει το όνειδος του λαού αυτού πάση της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και είναι γεγραμμένο, θα καταπεί το θάνατον ενίκη, που εξηγεί στην Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και το διαβάζω. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία, το σώμα που φθήρεται με το θάνατο και το θνητό το οποίο πεθαίνει, το σώμα, ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος που διαβάσαμε, κατεπότι ο θάνατος ενίκη. Και είναι το μοναδικό σημείο στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται το κατεπότι ο θάνατος ενίκη και το μοναδικό σημείο στην Καινή Διαθήκη που αναφέρεται το κατεπότι ο θάνατος ενίκη και μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Πάρα πολύ σοβαρά τα γεγονότα αυτά, αγαπημένα μου αδέλφια, αλλά τώρα θέλω να δω πώς το λέει και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τα περί της αρπαγής, όχι ο Απόστολος Παύλος, που βεβαίως είναι θεόπνευστα τα λόγια του Απόστολου Παύλου, γραμμένα από τον ίδιο τον Θεό. Να πάμε στο 872 σελίδα, να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον πώς περιγράφει την αρπαγή της Εκκλησίας, που είναι συγκλονιστικό, με το, από το 32 εδάφιο.
29 μέχρι 30 περιγράφει τη Δευτέρα Παρουσία στο κεφάλαιο ΚΔ, σελίδα 872, όπου οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούνε. Φοβερό. Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, θα δούνε τον Ιησού Χριστό να κατεβαίνει, και τότε θα θρηνήσουν πάλι οι πάσε φυλέ της γης, καθώς θα δούνε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον, όχι ότι ήρθε, να έρχεται επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης μαζί πολλής. Και εδώ τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Και θέλει αποστείλει ο Ιησούς Χριστός τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και θέλει συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών ως άκρων αυτών, και στο Ματθαίο μάλιστα λέει από άκρων ουρανών ως άκρου της γης. Και αυτό είναι η επισύναξη των φίλων του νυμφίου, που όταν θα λάβει χώρα, και θέλω να το δούμε και αυτό για να είμαστε ακριβείς, στη σελίδα στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο 1099, διαβάζω από το Ιώτα Θήτα 7 εδάφιο: «Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα η εκκλησία αυτού ετοίμασε τον εαυτό της και δόθη στην εκκλησία να ενδυθεί ένδυμα μοναδικό, δεν το φοράει ποτέ κανείς άλλος, πουθενά δεν θα το δούμε στη γραφή, βύσινον», που σημαίνει κατάλευκον, «καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων», δηλαδή οι δίκαιες πράξεις των Αγίων που έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και συνεχίζει και λέγει προς εμέ γράψον, και τώρα πάμε στους φίλους του αρνίου, που γίνεται όπως διαβάσαμε η επισύναξη των Αγίων από τους αγγέλους, καθώς βλέπουν τον Ιησού Χριστόν ερχόμενον πριν έρθει με τη Δευτέρα Παρουσία, και λέγει προς εμέ γράψον: «Μακάρι οι κεκλειμένοι οι φίλοι εις τον δείπνον του γάμου του αρνίου», όπως γίνεται και ο γάμος τώρα. Δηλαδή παντρεύονται δύο άνθρωποι και κάνουν μετά τραπέζι και φωνάζουν όλους τους φίλους τους. Έτσι θα γίνει και στον ουρανό. Και ποιοι είναι οι φίλοι του νυμφίου? Οι Άγιοι που άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον Ιησού Χριστόν ως νεκροί από τον νεκρό και ως πνεύματα από τον αναισθημένο, και δεν έβαλαν το χάραγμα γιατί δεν προσκύνησαν την εικόνα και τον Αντίχριστο στην εφταετία του Αντίχριστου. Όλοι αυτοί θα επισυναχθούν από τον Χριστό όταν θα τον δουν να κατεβαίνει, και θα είναι οι φίλοι του νυμφίου που θα λάβουν μέρος στο δείπνο του γάμου του αρνίου. Συνεχίζοντας τώρα στο κατά Ματθαίον, πώς περιγράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας. Καταπληκτικό, και όχι μόνο εδώ βέβαια. «Από δε της εκείς», και όπου αναφέρεται η λέξη «σικιά» στην Καινή Διαθήκη, μιλάει για το λαό Ισραήλ. Θυμάστε που δεν είχε καρπό, είχε μόνο φύλλα και την εξέρανε, και είναι τώρα ξερή και θα ανθίσει μετά στην εφταετία του Αντίχριστου, όταν ο Θεός στα τελευταία 3,5 χρόνια θα εκχέει πνεύμα χάριτος και γεσιών και θα σωθεί πας ο Ισραήλ. Και διαβάζω: «Ότι από δε της οικής μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει ο θερισμός». Και ο θερισμός είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. «Ούτω και εσείς, όταν δείτε όλα αυτά τα περί της, του Ισραήλ, όταν δείτε πάντα τα αυτά, εξεύρετε ότι πλησίωνε επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή έως η γίνωση πάντα τα αυτά». Και πότε αρχίζει η τελευταία γενιά, όπως λέει στον Ιωήλ, και το λέει πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να το δούμε μαζί, στο βιβλίο του Ιωήλ, είναι στη σελίδα 810, διαβάζω 810 γάμα κεφάλαιο: «Διότι ειδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους τη Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, τότε θα συνάξω ακόμη πάντα τα έθνη», είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα, «και θα καταβιβάσω αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ», που είναι η κελάς της κρίσεως,
και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου. Και μάλιστα αν πάμε στο ίδιο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο, διαβάζω: «Κηρύξατε τούτο εν της έθνεση, αγιάσατε πόλεμον, διαχείρετε τους μαχητάς σας, πλησιάσωσιν και ας ανεβαίνουν συν πάντες οι άνδρες του πολέμου, του Αντίχριστου, σφυριλατήσατε τα ηνία σας, τους ρομφές σας και τα δράπανά σας εν λόχης, ο αδύνατος ως λέγει εγώ είμαι δυνατός». Και ακούτε: «Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν όλα τα έθνη και συναχθείτε ομού, εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου, Αντίχριστε». Εδώ είναι η Δευτέρα Παρουσία που καταστρέφει όλα, μάλλον τη μάχη του Αρμαγεδόνα, που καταστρέφει όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου. Εδώ πρέπει να προσέξουμε για να βεβαιωθούμε ότι αυτό είναι η αρχή της τελευταίας γενιάς. Τι είπε ο λαός Ισραήλ όταν σταύρωσαν τον Χριστό? Το αίμα αυτού στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Και πότε τελειώνει αυτή η κατάρα? Με το τέλος του Ολοκαυτώματος. Γιατί έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 και ήλθε η κατάρα του Χριστού, που εξέλεξαν αυτοί για τον εαυτό τους, στο Ολοκαύτωμα των Ναζί από το 40 ως το 45. Το 45 τον Απρίλιο αυτοκτόνησε ο Χίτλερ και από εκεί και πέρα άρχισε σιγά σιγά να επανέρχονται, ελευθερώθηκαν, τέλειωσε το Ολοκαύτωμα, ελευθερώθηκαν και άρχισαν να επιστρέφουν στη γη τους, και το 48 ο ΙΕ αναγνώρισε το λαό Ισραήλ ως επίσημο κράτος. Και λέγει τώρα, πάλι ξαναπηγαίνουμε στο κατά Ματθαίον. Διαβάζω πάλι το 34 εδάφιο. «Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει». Και ακούτε: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρε του Νόε», αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, «και καθώς ημέρε του Νόε, ούτε ο θελείστε η αρπαγή της Εκκλησίας, η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες, πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις των κυβωτών», δηλαδή σε εμάς μετετέθη ο κατέχων και το κατέχων, «έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις των κυβωτών και γνώρισαν, και δεν εγνώρισαν», έγνωσαν λέει το κείμενο, «έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε άπαντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία της αρπαγής της Εκκλησίας του Υιού του ανθρώπου, καθώς τότε δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού εν μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται». Άρα λοιπόν μπορούμε βέβαια να το δούμε και στο Ιωταζήτα κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και θέλω να το δούμε στη σελίδα 923 και θα πάρω λίγα λεπτά παραπάνω. Διαβάζω γρήγορα, γρήγορα από το 20 εδάφιο, Ιωταζήτα κεφάλαιο. «Ερωτηθείς δε ο Ιησούς υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού επί της γης με την αρπαγή της Εκκλησίας? Και απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ωστόσο ώστε να παρατηρείτε, ούτε θέλουν συνεπεί εδώ είναι η δου εκεί, διότι δου η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλω συνέλθει ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει εσείς να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου», δηλαδή τις έσχατες ημέρες που η δόξα του εσχάτου του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου, θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα μπορέσετε να το δείτε, γιατί δεν θα είναι η δική σας περίοδος. Και θέλω σας επί, ιδού εδώ είναι, ιδού εκεί, μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι ως αστραπή, η αστράπτουσα μόνο εκ τους υπουρανών λάμπει εις την επουρανών, δηλαδή μόνο οι αρπαχθέντες θα τη γνωρίσουν, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου είναι τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει να πάθει πολλά και να κατακφρονηθεί από τις γης. Όσο δε για τη Δευτέρα Παρουσία, το λέει αυτό πάλι,
στην σελίδα 872 στο 27 εδάφιο, που περιγράφει με τον ίδιο τρόπο αλλά διαφορετικό, διότι καθώς η αστραπή, αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία, εξέρχεται από Ανατολών και φέρεται ως Δημών, Δυσμών, όλοι θα τον δουν τη Δευτέρα Παρουσία, από Ανατολών ως Δυσμών, ούτω θέλει είστε η Δευτέρα Παρουσία του Υιού του Ανθρώπου, διότι όπου είναι το πτώμα, ο Αντίχριστος, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Ενώ εδώ μιλάει ως η αστραπή, στο Λουκά, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, η αστράπουσα μόνο εκ της υπουρανών και λάμπει μόνο εις την υπουρανών, δηλαδή μόνο οι αρπαχθέντες θα το δουν, ούτω θέλει είστε ο Υιός του Ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού, δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας. 26 εδάφιο. Και καθώς έγιναν τις ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Διαβάζω γρήγορα. Έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενυφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόες ήλθε στην Κιβωτόν, και τότε ήλθον ο κατακλυσμός και απόλυσε νάπαντας. Ομοίως και καθώς έγιναν τις ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλυνε, φύτευον, οικοδόμουν, καθήν ημέραν δε εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμον, και έγινε η απόλυτη αποστασία, τότε έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλυσεν άπαντας, ούτε ένας. Απόλυτη αποστασία. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι και την ημέρα του Υιού του Ανθρώπου. Κατ' εκείνη την ημέρα όποιος ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία μη καταβεί κάτω, και ως της είναι το αγρό ας μη επιστρέψει στο πίσω, και εξηγεί. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, η οποία είχε εντολή να μην κοιτάξει πίσω, κοίταξε και μείνε στη λιάλατος. Και εξηγεί. Όποιος ζητήσει την ζωή, να σώσει την ψυχήν αυτού, θα απολέσει αυτήν. Και όποιος απολέσει αυτήν χάριν του Χριστού, θα διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω δε ότι εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται, αυτή είναι η αρπαγή, και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες, αυτό είναι πολύ σοβαρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λουλήθουν αμού, μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν συνείστεν το αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Και ακούστε, και αποκριθήντες λέγουσι προς αυτόν, πού Κύριε, παραλαμβάνονται, και είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, ο Χριστός, εκεί θα συναχθούν και αιτοί. Ενώ στη Δευτέρα Παρουσία που είναι το πτώμα, ο Αντίχριστος, εκεί θα συναχθούν με τη Δευτέρα Παρουσία, ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων. Είναι λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, πάρα πολύ σοβαρό να περιμένουμε το Χριστό. Μην. Δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Μην. Γιατί καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του Ανθρώπου. Και μάλιστα λέει ότι εσείς εξεύρετε ακριβώς, και θέλω να το διαβάσω πάλι από την Θεσσαλονικής, «περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις», διαβάζω από τη σελίδα 1047, αν θέλετε να το δείτε, έψιλον κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σχελής 1047, «περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται, επειδή όταν λέγουν οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται ευνίδιος όλεθρος, καθώς οι οδύνες συγκυμονούσεις και δε θέλουν σε εκφύγει, αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε σκότοι, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες δε εσείς είστε η φωτός, η ημέρας, δεν είμεθα νυχτός δε σκότος». Και αν πάμε και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον που μιλάει πάλι για την αρπαγή της Εκκλησίας, να το διαβάσουμε και αυτό και να τελειώνουμε, σελίδα 928, αφού περιγράφει μέχρι το 32, αληθώς σας λέγω, δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή όσο γίνεσαι πάντα ταύτα όπως το κατά Ματθαίον. Στο 34 λέει, προσέχετε, «προσέχετε δε εις αυτούς, μήπως, μήποτε βαρυνθώς οι καρδίες σας από κρεπάλης», βαρύνουν οι καρδίες σας από καλοπέραση, «και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη της αρπαγής της Εκκλησίας, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων της πάσης της γης». Και το εξηγεί. «Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι,
Εμπαντή καιρό για ποιο πράγμα? Δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση στην εφταετία του Αντίχριστου. Να καταξιωθείτε, να εκφύγετε και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν κι άλλα πολλά θα μπορούσα να βρω, είναι γεγραμμένα και τα έχω μαζέψει, που αποδεικνύουν την αλήθεια ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και βέβαια δύο βασικά σημεία είναι, μετά το τέταρτο κεφάλαιο, δηλαδή μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν εμφανίζεται πουθενά η Εκκλησία στην Αποκάλυψη, αλλά και στο τέταρτο κεφάλαιο αποκαλύπτονται για πρώτη φορά 24 άνθρωποι πρεσβύτεροι που είναι οι εκπρόσωποι της αρπαγής, καθώς μέχρι την αρπαγή ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Εκ των νεκρών. Αλλά μετά την αρπαγή της Εκκλησίας είναι πρωτότοκος μαζί με τους 24 πρεσβύτερους που φοράνε χρυσά στεφάνια, είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέρφια, να προσμένουμε το Κύριο. Ποιον περιμένεις? Τον Αντίχριστο? Μηγέννητο. Μηγέννητο να περάσω τα δεινά της εφταετίας. Δεν προσδιορίσε εμάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν ευλογίας. Περιμένουμε τον Χριστό να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Αμήν. Δόξα να έχει ο Θεός. Και να ψάλουμε τώρα, επειδή περιμένουμε τον Χριστό, τον ύμνο 337. Ύμνος 337. Σ' αγαπώ Χριστέ.